Έτσι, καρυφιά. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι με τα αγαπημένα. Αυτό ο μήνα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ αγάπησα πάρα πολλά προϊόντα. Λοιπόν, θα βγει υπερτεράστιο το βιντεάκι. Θα σα δείξω ποια προϊόντα λάτρεψα αυτό το μήνα και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπάρω εννοείται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με προϊόντα περιποίηση μαλλιών. Όπω θα είδατε στο Facebook, άμα με ακολουθείτε, πήγα στα Honda Center και είχε μια προσφορά με τα Sabuan Sios. Και αν και το πήρα τώρα τελευταία, μ' άρεσε πάρα πολύ το σαμπουάν, το συγκεκριμένο, γιατί τα υπόλοιπα εννοείται δεν τα έχω πολλά να το δοκιμάσω όλα. Το συγκεκριμένο το πήρα 2 ευρώ, από 4,5 νομίζω ή 5,5 αν θυμάμαι καλά. Είναι το πράσινο και είναι το χωρίς παραμπές. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λέει ότι χωρίς κατάλοιπα δεν βαρύνει τα μαλλιά και προστασία χρώματος. Είναι πάρα πολύ καλό. Προσωπικά, εγώ επειδή χρησιμοποιώ αρκετό προϊόν, όπως βλέπετε αυτό, ας πούμε το χρησιμοποίησα 2 φορές περίπου και είναι ως εδώ. Είναι πολύ παχύρεστο, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά στα μαλλιά, δεν έχετε έντονη δεν σας πιάνει φαγούρα και είναι ένα πολύ καλό σαμπουάν και άμα το ξαναβάλει προσφορά, εννοείται ότι θα το ξαναεκμεταλλευτώ. Τα δύο αρωματάκια που χρησιμοποίησα πολύ, πάρα πολύ αυτό το μήνα, είναι δύο. Είναι το ένα το Elod και το έχω φτάσει ως τη μέση, όπως βλέπετε. Κάνε 5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, το βρίσκεται ή στο Honda Center. Και επίσης τον The Body Shop, το Mango, είναι το Body Mask. Και μυρίζει πραγματικά σαν μάγκο. Είναι απίστευτη μυρωδιά, θα το συζητώ. Καταπληκτική. Και κάνει νομίζω 12 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Τα μπότε που έχουν βγάλει και επίση και αρωματάκια που θέλω επίση να το δοκιμάσω. Αλλά προ το παρόν αυτό με είχα τελειώσει. Λοιπόν, επίση περιποίηση μαλλιών. Πήρα επιτέλου το ξηρό σαμπουάν τη εταιρεία Sios. Και περιττώ να σα πω ότι είναι όντω πολύ καλό. Είναι αυτό που λέει. Δηλαδή ότι όταν λαβώνω τα μαλλιά, το χρησιμοποιείτε, βγάζει λίγο άσπρα και το χρησιμοποιείτε και φεύγει το λαβωμένο μαλλί στη ρίζα. Είναι πάρα πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολύ προϊόν από ό,τι βλέπω. Θα δούμε πώς θα κρατήσει. Θα το ξαναπάρω εννοείται, εκτός άμα βρω κάτι άλλο. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν, πάλι μαλλιών, είναι της Pantene και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το Spray Conditioner, είναι για ανάλαφρα μαλλιά. Αυτό το μπουκαλάκι, το πήρα σε προσφορά 2 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, ή 1,80. Κορίτσια, με έχει σώσει πραγματικά, με έχει σώσει το συγκεκριμένο. Μυρίζει υπέροχα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι διφασικό, γι' αυτό το βλέπετε έτσι σαν αηδία που έχει αυτό το χρώμα. Άμα κάτι είναι διάφανο πάνω και κάτω έχει αυτό το χρώμα. Βοηθάει πάρα πολύ τα μαλλιά στο να ξεμπερδέψουν άμα είναι λίγο νοπά και όλα μετά το μπάνιο. Και αφήνει μια πολύ ωραία σημειωδιά στα μαλλιά. Και συνεχίζουμε με μαλλιά. Αυτό το μήνα χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα της εταιρείας Marrakech. Θα σας βάλω και το link της εταιρείας από κάτω. Που βοηθάει πάρα πολύ με το σίδερο να ισιώσει τα μαλλιά σου πιο εύκολα. Και με το πιστολάκι, εγώ το κάνω βέβαια με το σίδερο. Η μυρωδιά δεν το συζητώ, μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και φανταστείτε το χρησιμοποιώ, όλο το μήνα το χρησιμοποίησα και από το μπουκαλάκι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή πολύ λίγο και συμφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα είναι η μάσκα της Απιβίτα και είναι η μάσκα με το ρόδι, η πολύ συζητημένη μάσκα με το ρόδι. Μας τη δώσανε σε ένα event που πήγαμε στην Απιβίτα και είναι για 10 λεπτά το βάζεις στο πρόσωπό σου, με το ξεπλένεις με λίγο χλιαρό νερό και είναι τρομερή μάσκα, είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπετε την κάμερα να κουνιέται λίγο γιατί η συμπαπάκια χαϊδεύεται κάτω στο τρίποδο. Λοιπόν, από προϊόντα μακιγιάζ έχω άπειρα για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, αυτό το μήνα χρησιμοποίησα από make-up 1, 2, 3. Λοιπόν, χρησιμοποίησα τη ναι make-up, είναι αυτό εδώ πέρα, που θα σας βάλω το review κάτω που έχω κάνει για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι σε μορφή μου, είναι έτσι μέσα. Φανταστείτε ότι αυτό το χρησιμοποίησα περίπου 1,5 εβδομάδα με 2. Και έχει ακόμα, δηλαδή με πολύ λίγη ποσότητα, έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Επίσης, χρησιμοποίησα τη Singlot, αυτό εδώ πέρα, που έχει γίνει πολύ αγαπημένο μου. Φανταστείτε, με αυτό βάθμα κάθε μέρα κοντεύει τώρα τελευταία. Είναι μεσολινάκι έτσι, είναι πολύ παχύρευστο, δηλαδή θέλει πολύ λίγο προϊόν, δεν χρειάζεται πάρα πολύ και έχετε πολύ καλό αποτέλεσμα. Και το επόμενο που χρησιμοποίησα είναι το της Revlon, το Color Stay, και είναι αυτό εδώ και το χρησιμοποίησα αρκετά. Γιατί είχε ανέβει και όλα. Είναι 30ml. Είναι το Color Stay που σας έλεγα ότι αγόρασα από το Beauty Joyce. Και κόπηκε το βιντεάκι και δεν σας είπα όλο τι αγόρασα. Λοιπόν, αυτό το make-up θέλω να γράψω και review. Είναι αρκετά καλό.
Είναι μέτρια κάλυψη, αφήνει μια πουδρένια στο πρόσωπο και επίση είναι πολύ οικονομικό. Νομίζω ότι θα πάρει 3,5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, από πουδρίτσε. Από πουδρίτσε χρησιμοποίησα μία αυτό το μήνα, επειδή αρχίζει και μου τελειώνει τη ρίμελ. Και όταν έκανα την παραγγελία στο Beauty Joy, είχα ακριβώ γι' αυτό και δεν πήρα μία πουδρα επιπλέον. Είχα backup μία τη Avon, πρέπει να είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, τη Avon είναι. Είναι τώρα νούμερο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέγεται All Control Transformers. Transunert, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, και είναι έτσι μέσα. Είναι τελείως διάφανη. Είναι αυτό το χρώμα. Και είναι αρκετά καλή. Τώρα δεν έχει την τέλεια κάλυψη, είναι από την αμαρτία μου στο δρύμα. Αλλά προσπαθούσα να την τελειώσω γιατί κατόπαν στο σιρτάρι. Λοιπόν, τα επόμενα που χρησιμοποιήσα για μακιγιάζ είναι αυτό εδώ πέρα το primer της Moi Academy, που είναι αυτό εδώ, το κλασικό primer που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό και αρχίζει και τελειώνει. Επίσης, για bronzer χρησιμοποίησα αυτό εδώ πέρα της W7, νομίζω το νουμεράκι λέει, όχι δεν λέει το νουμεράκι, αλλά είναι αυτό που μοιάζει με το της Benefit, το Hoola, αυτό εδώ. Για σκιές χρησιμοποιήσα αυτό το μήνα, αρκετά θα μπορούσα να πω. Η πολύ αγαπημένη είναι αυτή εδώ της Florman, το νούμερο 10 και είναι αυτό εδώ το καφέ. Αυτό εδώ. Επίσης χρησιμοποιήσα πολύ της εταιρείας Orchide, αυτή εδώ, που την είχα πάρει 1 ευρώ στο Περιστέρι με την Μαργαρίτα. Και πάρα πολύ της W7, της Wet n Wild, W7 είπα, της Wet n Wild, αυτή εδώ, με αυτά εδώ τα χρωματάκια, για να κάνω κάποιο σμόκι για το πρωί μακιγιάζ, πολύ ωραία στα χρώματα. Και αυτή είναι το νούμερο 383β. Λοιπόν, από προϊόντα concealer χρησιμοποίησα της Flormar, το νούμερο 1, το πιο light που είμαι εγώ. Θα μου ανοίξω και τη συσκευασία, θα είναι όλο τέλεια. Αυτό εδώ είναι αρκετά καλλιτικό και αρκετά φωτεινό και δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Δεν νοιάζει ούτε την πουδρίλα ούτε αυτό το make-up να κολλάει. Και για βάση στα μάτια δοκίμασα τη Jordana, το πολύ συζητημένο primer ματιών. Είναι πάρα πολύ καλό primer, δίνει ωραία αίσθηση και οι σκιές κατάνε αρκετά καλά. Θα το ξαναγόραζα. Αν και το συγκρίνω πάρα πολύ με τη W7 το primer ματιών που έχει με το βουρτσάκι, αλλά αρκετά καλό. Λοιπόν, τα επόμενα είναι δύο μάσκες που τις έχετε δει αρκετές φορές, μπορώ να πω. Αυτές εδώ τις δύο, της Flormark και την Big Elastic της W7, πολύ αγαπημένες τις δύο. Από eyeliner χρησιμοποίησα ένα της Glamour και είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν ξαναβγαίνει αυτό βασικά στο εμπόριο από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ είχα πάρει αρκετά, είναι αυτό εδώ το βουρτσάκι και έκανε 1 ευρώ. Πολύ βολικό για τα eyeliner. Από προϊόντα χιλιών χρησιμοποίησα αρκετά, μπορώ να πω. Δύο μολυβάγια που χρησιμοποίησα συνέχεια είναι το νούμερο 29 και το νούμερο 30 της εταιρείας Lovie και είναι αυτά εδώ. Και αν δεν κάνω λάθος, κάνανε γύρω στα 2 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Το κατάστημα Group Fix. Είναι πάρα πολύ μαλακά, έχουν αρκετή διάρκεια και είναι πολύ οικονομικά, δηλαδή σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, επίσης αυτά τα μολυβάκια τα χρησιμοποιούσαμε με αυτό εδώ το lip gloss που είναι της Havana Tropic και το είχα αγοράσει από τα Jumbo το καλοκαίρι για την παραλία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό, είναι και αυτό που φοράω. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το 29 μαζί με αυτό, τρομερό συνδυασμό και πολύ ωραία κρατάει στα χείλια. Τα επόμενα που έχω να σας δείξω και τελευταία, για να μην σας κουράζω, είναι 4 καγιονάκια. Και είναι το νούμερο 2 από τη Love και 2 από τη Wet n Wild, το νούμερο 66 από τη Love είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και αρκετά καλή απόδοση, μπορώ να πω. Κάτι είχα πάθει με το κόκκινο αυτό το μήνα. Είναι αυτό εδώ. Είναι από την Love πάλι το νούμερο 60 και είναι αυτό εδώ το Move. Και είναι αυτό. Λοιπόν, είναι από τη Wet n Wild το νούμερο 908C Sugar Plum Fairy και είναι αυτά εδώ.
Αν και είναι λίγο ξηρά τα κάτι Wet n Wild τα κραγιόν, κατάλαβα και τι ώρα είναι αυτό το, το τρίτο. Και το τελευταίο που είναι το 911D και λέγεται Stopping Red και είναι αυτό εδώ. Και είναι αυτό εδώ το κατακόκκινο. Αυτά ήταν τα πραγματάκια μου για αυτό το μήνα. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε το βιντάκι. Είμαι σίγουρα ότι είναι και μεγάλο γιατί είχα αρκετά αγαπημένα αυτό το μήνα. Με ζητώ να προσέχετε και να τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!